τείχους. Οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις και νέες εστίες φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Για τρίτη ημέρα καίγεται η περιοχή. Πάμε αμέσως στην ανταποκρίτρια του Action 24, Κατερίνα Καλλιντερίδου, για να μας μεταφέρει την εικόνα. Κατερίνα, πού ακριβώς βρίσκεσαι και βέβαια τι κατάσταση επικρατεί? Δύσκολη η κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη. Ακόμη ένα 24ωρο, τρίτο 24ωρο που καταγέει το νότιο τμήμα του Εύρου, η καταστροφική αυτή φωτιά. Έχει φτάσει, πληροφορίες μας λένε, μέχρι και τις παρυφές της Δαβιάς τη φωτιά. Συνεχίζει λοιπόν να καίει οτιδήποτε στο πέρασμά τη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις στην περιοχή της Μίξας. Η φωτιά εκτείνεται προς τον οικισμό της Λυκόφης, κοντά στο παρατηρητήριο, να σας πω, για τα άγρια πουλιά, όπου αναχαιτίστηκε προσωρινά από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, λόγω των ισχυρών βορειοανατολικών ανέμων. Έχουν φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ. Φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολες οι επόμενες ώρες. Παραμένει λοιπόν δύσκολη η κατάσταση. Σκληρή η μάχη της πυρόσβεσης και από αέρος και οι επίγειες δυνάμεις. Έχουμε μέτωπο και στους οικισμούς Δωρίσκο και Μοναστηρά και ένα άλλο στις Σφαίρες, στην Καβυσσό. Έχουν εκενωθεί σαφώς αυτές οι περιοχές, Κατέρινα, έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Έχουν εκενωθεί. Έχουμε νεότερη ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία, γιατί μέχρι και το πρωί ήταν κλειστή η Εγνατία Οδός. Mm-hmm. Τώρα έχει ανοίξει η Εγνατία Οδός. Έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης-Κήπων. Ένας Θεός ξέρει πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση κυριολεκτικά. Κατερίνα, όλοι αυτοί οι κάτοικοι, οι οποίοι εκένωσαν τα σπίτια τους στις περιοχές τους, πού έχουν μεταφερθεί? Ο Δήμος έχει προβλέψει και γι' αυτό. Έχουν οι ευπαθείς ομάδες, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, έχουν μεταφερθεί στον χώρο της δημοτικής κατασκήνωσης, στον οικισμό της Μάκρης, στην Αλεξανδρούπολη. Οι υπόλοιποι περισσότεροι έχουν συγγενικά σπίτια, βρίσκονται σε μέρη όπου είναι ασφαλής. Mm-hmm. Πρώτο μέλημα πάντως όλων των αρχών είναι να μην χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή. Σαφώς, σαφώς. Έχουν μείνει άνθρωποι πίσω εθελοντικά να βοηθήσουν στο πραγματικά πολύ δύσκολο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας? Είναι πολλοί εθελοντές, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σπέβδουν να πάνε ήδη πρώτης ανάγκης στους πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους που βρίσκονται στο μέτωπο για 24 ώρα, τολύρια και διάφορα άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία θα φανούν χρήσιμα. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν την κατάσταση. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να κοπάσουν οι άνεμοι, προκειμένου να μπορέσει πραγματικά το έργο της πυρόσβεσης να ανακαταστεί εφικτό. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Φυσικά για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Δύσκολη μέρα πραγματικά, κυρίες και κύριοι, σημερινή. Η θερμοκρασία